Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε ακόμη μία εκπομπή «Πολιτεία Πύλη Πολιτών». Σε μία εκπομπή που παρουσιάζονται θέματα που με τη βοήθεια των καλεσμένων μας και τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται μας βοηθάνε επιτέλους να δούμε τι έχει συμβεί στη χώρα μας, πώς έχει συμβεί, αλλά βεβαίως και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Σήμερα θα συνεχίσουμε ένα κεφάλαιο που έχει ήδη ανοίξει όσον αφορά την προστασία του πολιτισμού μας, σε πολλά εισαγωγικά. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε σήμερα κοντά μας, για ακόμη μία φορά, την κυρία Εκατερίνη Δημητρίου, υποψήφια βουλευτής με το Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, νομού Θεσπρωτείας. Κυρία Δημητρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Αγγίκα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας έχουμε ακόμη μία φορά κοντά μας, γιατί έχετε αναπτύξει ένα κύκλο εκπομπών εδώ στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Όσον αφορά, έχετε ξεκινήσει από το νόμο 4761 του 2020, δηλαδή αυτό το νόμο που αναφέρεται στην εξαγωγή των αρχαιοτήτων, όπως είπατε κυρία Δημητρίου, για 25 χρόνια συν 25, στο εξωτερικό προς έκθεση των αρχαιοτήτων μας. Και μιλάμε δηλαδή συνολικά, κυρία Δημητρίου, για 50 χρόνια. Μιλάμε για δύο γενιές, που σημαίνει ότι ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, έτσι για να το πούμε απλά, και ποιος θα θυμάται τι έχει συμβεί, αν συνυπολογίσουμε βεβαίως και τους νόμους που βγαίνουν εν ρηπεί οφθαλμού και κατατοδοκούν ο ένας μετά τον άλλον. Σε αυτό το νόμο βλέπουμε ότι αφορούν αρχαιότητες που ανήκουν βεβαίως στο ελληνικό έθνος, για τις οποίες το λόγο έχουν οι Έλληνες. Όμως, διαβάσατε στον ίδιο νόμο που μας είχατε αναφέρει, στο πρώτο αρχαιολογικό νόμο που μας δείξατε, το 1834, σωστά, με αριθμό 22. Σωστά. Νόμο που είναι επί την εποχή του βασιλιά Όθωνα. Και είδαμε, βεβαίως, το άρθρο 61, στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά αυτό που είπαμε, ότι όλα ανήκουν στο έθνος των Ελλήνων, στους Έλληνες, και στο άρθρο 62, που αμέσως μετά βλέπουμε ότι ό,τι χαρακτηρίζεται εθνικό, διοικείται, όπως εξηγήσατε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, από το Βασίλειο της Ελλάδας. Και βεβαίως, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, στα επόμενα αμέσως άρθρα, υπάρχουν ιδιώτες, βάσει αυτού του νόμου, που μπορούν να πουλούν, να εισάγουν, να εξάγουν τις αρχαιότητες μας, κυρία Δημητρίου. Και κάπου από εκεί θα συνεχίσουμε και σήμερα και θα πιάσουμε το νήμα της ιστορίας μας. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπατε, όπως προλογίσατε. Βλέπουμε ότι όλα και τα πάντα ανήκουν στο έθνος των Ελλήνων. Αυτό είναι γνωστό. Το αναφέρει και ο νόμος. Είναι γνωστή η συνταγή που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσουν όμως να κάνουν όλες αυτές τις πράξεις, και εδώ αφορά τον ίδιο μας τον πολιτισμό, έπρεπε να δημιουργήσουν ένα παράλληλο σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν μέσω αυτού να γίνουν, όπως είπατε, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, οι πωλήσεις, αλλά να υπάρχει και το δικαίωμα ιδιώτης να πουλά, να εισάγει, να εξάγει και να κερδίζει από τον πολιτισμό των Ελλήνων. Μάλιστα. Σε αυτό το νόμο δηλαδή μπήκε αυτή η τρυπούλα, θα έλεγα, για να ανοίξει έτσι την πόρτα σε όλους αυτούς που αργότερα θα δούμε να είναι και συλλέκτες. Σωστά. Έγινε η αρχή λοιπόν με το νόμο 1834 με αριθμό 22 και συνεχίζεται έως σήμερα. Μάλιστα. Θέλω να πω εδώ, κυρία Αγγίκα, ότι ελληνικός πολιτισμός δεν είναι μόνο τα θέατρά μας, οι ναοί μας, οι πόλεις μας, τα χρυσά, τα κοσμήματα, τα αγγεία. Πολιτισμός των Ελλήνων είναι και τα συγγράμματα. Και θέλω πραγματικά να εφιστήσω την προσοχή στους τηλεθεατές ότι μέσα από τα συγγράμματα των Ελλήνων έχουν βγει πάρα πολλές πληροφορίες.
οι οποίες όμως δεν είναι γνωστές σε εμάς. Και αν σήμερα μιλάμε για το τι είπε ο Αριστοτέλης, για το τι είπε ο Πλάτωνας, το τι είπε ο Ιπποκράτης, ποιες ήταν οι θεραπείες του Ιπποκράτη, τι διδάσκονταν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα, όπως ήθιστε να λέμε σήμερα, αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε. Έχουν αφήσει ένα 2% ελεύθερο από την γνώση των προγόνων μας και αυτό παραποιημένο. Και επειδή, κυρία Αγγίκα, μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα, γιατί γίνονται πιο κατανοητά τα θέματα μας με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελα το control σας να δείξει τις εικόνες με τα αγγεία που έχω στείλει για Βεβαίως. Να κάνουμε μία πολύ σημαντική παρατήρηση. Βλέπουμε λοιπόν και οι τηλεθεατές σας ότι πρόκειται για αγώνες δρόμου που ονομάζουμε σήμερα και οι δρομείς, παρατηρήστε το συνέλληνες, τρέχουν προτάσσοντας αριστερό πόδι και αριστερό χέρι. Το ίδιο και στο επόμενο βήμα, δεξί πόδι και δεξί χέρι. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν οι δρομείς, ήταν μια τεχνική η οποία έδινε, συντόνιζε απόλυτα το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου με τα αντίστοιχα του σώματός μας. Μάλιστα. Με αυτό κατάφερναν οι δρομείς να έχουν τεράστιες επιδόσεις, παίρνοντας μάλιστα και πολύ περισσότερο οξυγόνο, το οποίο χρειαζόταν για να τρέχουν πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Είναι μια πληροφορία που δεν υπάρχει, δεν τη γνωρίζουμε, κυρία Δημητρίου. Θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται δημοσίως, από ό,τι γνωρίζω. Αυτή την πληροφορία δεν μας την δίδαξε κανείς. Και πόσο πολύ περισσότερο μάλλον να μάθουμε αυτή την τεχνική μέσα από τα σχολεία μας. Βεβαίως. Έχουν επιχειρήσει πάρα πολύ, γιατί οι ξένοι γνωρίζουν πολύ καλά αυτές τις τεχνικές, έχουν εκπαιδεύσει κάποιους ανθρώπους για να το δοκιμάσουν. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια ντοκιμαντέρ που θα δείξουμε σε επόμενες εκπομπές, απλά δίνω το στίγμα, το παράδειγμα εγώ σήμερα, πολύ ενδιαφέρον, όπου οι αθλητές αυτοί αναπτύσσουν τέτοιες ταχύτητες που είναι ασύλληπτες για μας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Απλώς συνειδητοποιεί κανείς πώς ακόμα δεν ξέρουμε, κυρία Δημητρίου, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αυτή η γνώση δηλαδή, λείπει από τον αθλητισμό τόσα χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν μας απέκρυψαν ένα τόσο απλό, θα έλεγε κάποιος, μία απλή τεχνική. Mm-hmm. Όσον αφορά τη γνώση, τη συγγραφή, τι μας έχουν αποκρύψει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μας έχουν αποκρύψει το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας έγραφαν με το δεξί και με το αριστερό χέρι, για να ενεργοποιήσουν και τα δύο μέρη του εγκεφάλου. Και αυτό τι έκανε, κυρία Αγγίκα, έδινε στους ανθρώπους περισσότερη ευφυΐα. Είχαμε ανώτερη νόηση. Θέλετε και να μου πει... Και σήμερα, λοιπόν, αφού μας έχουν αποκόψει από αυτήν την γνώση, όχι μόνο δεν μπορούμε να αναπτύξουμε με αυτά που μας ταΐζουν ως εκπαίδευση και τα ονομάζουν εκπαίδευση, την νόησή μας και την ευφυΐα μας, αλλά κάνουν και ακριβώς το αντίθετο. Ποιος μας δίδαξε, γιατί αυτά υπάρχουν, οι πρόγονοί μας κρατούσαν αρχεία για τα πάντα. Όπως κρατάει σήμερα το κράτος αρχεία, είτε για την, τη λειτουργία του, είτε στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα βιβλία μας. Έτσι ακριβώς έκαναν και οι πρόγονοί μας, κρατούσαν αρχεία και για την πολιτεία, αλλά και για την εκπαίδευση. Πού είναι αυτά, λοιπόν, τα αρχαιολογικά ευρήματα, γιατί ο νόμος τα συγκαταλέγει σε αυτά. Μάλιστα. Πού είναι αυτή η γνώση, ποιος την έχει και ποιος την, αν θέλετε, την κρατάει για τον εαυτό του και την έχει κρύψει από την ανθρωπότητα. Η ίδια η ελληνική γλώσσα και η γραφή είναι, αυτή τη στιγμή διδάσκεται σε όλα τα σχολεία του εξωτερικού, στα περισσότερα σχολεία του εξωτερικού. Και εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μας περιμένει από το Σεπτέμβριο στα σχολεία,
Θα πρέπει να μάθουμε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες, συν ό,τι άλλο θα μας φέρουν, πλην της ελληνικής. Πλην της ελληνικής και μάλιστα, όπως είπατε, με την αλήθεια και με τη γνώση που έπρεπε να έχουμε, την οποία την έχουμε στερηθεί. Μήπως, κυρία Δημητρίου, τελικά, γιατί είπατε για δύο τεχνικές, μία είναι του αθλητισμού που είδαμε και στα αγγεία και μία είναι η γραφή, όπως είπατε. Τελικά, μήπως πάντα ήθελαν να βάλουν την νόηση του ανθρώπου? Γιατί μας μιλάτε για την ενεργοποίηση των δύο ημισφαιρίων. Αλλά μη μου απαντήσετε τώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Κρατήστε την απάντησή σας για αμέσως μόλις επιστρέψουμε. Αγαπητοί τηλεθέατες, περνάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε πάλι, Πολιτεία Πύλη Πολιτών, με την κυρία Δημητρίου. Κυρία Δημητρίου, είχαμε μείνει σε μία ερώτηση να επαναλάβω, γιατί μας είπατε δύο τεχνικές, μία στον αθλητισμό και μία στον τρόπο γραφής μας, που μου έκανε εντύπωση ότι και στις δύο αφορά την ενεργοποίηση και των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Και ρωτάω, μήπως τελικά αυτοί που μας στέρισαν, μας έκλεψαν αυτή τη γνώση, ουσιαστικά έβαλαν κατά της νοημοσύνης των ανθρώπων, κατά της ευφυΐας τους, κατά της γνώσης της πραγματικής, και για το ίδιο τους το σώμα, όπως βλέπουμε, για το πώς λειτουργεί. Είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο αυτό. Σήμερα οι επιστήμονες λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί κατά το 10%. Το υπόλοιπο, σωστά, λοιπόν 90% το έχουμε για να στηρίζει σχηματικά το 10%. Θα σας πω μία φράση που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την κβαντική φυσική. Μάλιστα. Εμείς, λέει, σήμερα απλά γρατζουνάμε την άκρη από αυτά που γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μάλιστα. Σε κάθε συνέδριό τους, με αυτό ξεκινάν και με αυτό τελειώνουν. Και αυτό τα λέει όλα, κυρία Δημητρίου. Η γνώση των προγόνων μας βρίσκεται παντού. Ναι, βρίσκεται σε ό,τι βλέπουμε, αλλά ήταν γραμμένη, τυπωμένη και μέσα στα συγγράμματά μας. Και αυτά δεν τα έχουμε εμείς, τα έχουν κάποια συγκεκριμένα κέντρα. Ο νόμος ο σημερινός θα μας δείξει λίγο την αρχή του τούνελ. Ο επόμενος όμως που θα κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, στην επόμενη εκπομπή μάλιστα, θα μας πει ακριβώς ποιοι είναι αυτοί που κατέχουν τη γνώση. Μάλιστα. Και δεν την δίνουν στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν τη δίνουν, γιατί θέλουν να κρατήσουν τα νοητικά επίπεδα των ανθρώπων πολύ χαμηλά, έτσι ώστε να είμαστε εύκολα διαχειρίσιμοι για αυτούς. Μάλιστα. Αυτό φανταζόμασταν. Αυτό συμβαίνει, δεν το φανταζόμαστε, το ζούμε. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Κίκα, αναλύουμε και τους νόμους. Γιατί αποδεικνύεται μέσα από τους νόμους όλη αυτή η λαιλασία και όλη αυτή η καθεστωτική καφρίλα, και θα το πω έτσι ακριβώς, εναντίον των ανθρώπων και δι των Ελλήνων. Θα συνεχίσουμε στο νόμο, γιατί υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και είναι σημαντικά. Πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν, ας προχωρήσει το control. Σε ποιο θέλετε? Από το άρθρο 61 και θα κατέβουμε πολύ γρήγορα, θα πάμε κοντά στο άρθρο 80 από εκεί που είχαμε μείνει.
Εγώ να θυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι είδαμε ότι το άρθρο 61 του νόμου μας λέει ότι όλα ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Στο αμέσως επόμενο άρθρο, ό,τι ανήκει στο ελληνικό έθνος περνάει στη διαχείριση του βασιλείου της Ελλάδας, και ενώ λέμε ότι είναι βασίλειο της Ελλάδας, μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς είναι Βαβαρός. Το βασίλειο της Ελλάδας δίνει λόγο στη Βαβαρία, στον ξένο, στον κατακτητή. Στο επόμενο άρθρο, για να μπορέσει λοιπόν τι, για ποιον λόγο μπήκε το άρθρο 63. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει η πώληση. Δεν μπορούσε ένας ιδιώτης να κατέχει αρχαιότητες εάν ανήκαν μόνο στο έθνος. Μάλιστα. Ναι, Έλληνα σου ανήκουν όλα, εγώ όμως παίρνω τη διαχείριση και την δίνω σε όποιον ιδιώτη εγώ θέλω. Ο Μάλιστα. ιδιώτης μπορεί να πουλήσει, μπορεί να έχει ιδιωτικές συλλογές, μπορεί και κατά το άρθρο 65 το ίμιση λέει, ναι, από αυτά που ανήκουν στον ιδιώτη ανήκει στο ελληνικό κράτος, στο Μάλιστα. βασίλειο εν ολίγης. Προχωρήσαμε και λίγο παρακάτω, στα επόμενα άρθρα, στα άρθρα 75 έως 80, και εκεί μας λέει ότι στο άρθρο 75 είδαμε ότι μπορεί, λέει, τα αντικείμενα της αρχαιότητας να εισάγονται ανεμπόδιστα στην επικράτεια. Μάλιστα. Και τίθεται το ερώτημα. Ναι, γνωρίζουμε στην Ελληνές μου ότι παντού όλος ο πλανήτης είναι Ελλάς και υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα των Ελλήνων παντού, σε όλο τον πλανήτη. Τι έννοια έχει εδώ η εισαγωγή αρχαιοτήτων, από πού? Μήπως τελικά έχει σχέση πρώτα με την εξαγωγή των αρχαιοτήτων και μετά την εισαγωγή? Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι αυτά που εισάγονται πρώτα έχουν βγει με κάποιο τρόπο από την Ελλάδα μας για να ξαναέρθουν. Και γιατί να γίνει αυτό, κυρία Δημητρίου? Γιατί κατά τα άρθρα του νόμου μπορεί η επιτροπή, μία επιτροπή, ο έφορος, το κράτος, το βασίλειο, να εξάγει κάτι ως άχρηστο. Μάλιστα. Και ο ιδιώτης μετά να το εισάγει. Υποθετικά, αλλά το λέει και ο νόμος, μπορεί να εισάγει κάτι, να δηλώσει ο ίδιος την τιμή και να αγοράσει το κράτος αυτό που θα δηλώσει ο ιδιώτης, την τιμή αυτή, επί ίσης όρης, δηλαδή όσο δηλώσει, τόσο θα το αγοράσει το ελληνικό κράτος. Επειδή ξέρουμε ότι το κράτος δεν έχει κάποια άλλη τσέπη, δηλαδή εμείς θα το αγοράσουμε, μέσω του διαχειριστή κράτους βασιλείου της Ελλάδας τότε. Ουσιαστικά το ταμείο, δηλαδή... Το ελληνικό ταμείο, το οποίο συγκεντρώνει από τους πολίτες, ακριβώς, αγοράζει αυτά που μπορεί να δηλώσει ένας ιδιώτης. Δηλαδή, για να το... είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό να το ξαναπώ. Δηλαδή, μας λέτε ότι όποια έχουν χαρακτηριστεί ως άχρηστα, που αναρωτιέμαι, τι αρχαιολογικό εύρημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως άχρηστο από κάποια επιτροπή. Δηλαδή μπορεί πολύ βολικά να τα χαρακτηρίσω κάποια κομμάτια άχρηστα, τα οποία αυτά έχει δικαίωμα κάποιος να τα εξάγει, ιδιώτης. Βεβαίως. Αυτό χωρίς την άδεια του Βασιλείου της Ελλάδας. Πάντα με την άδεια. Αλλά mm-hmm. και χωρίς την άδεια, και χωρίς όταν την άδεια θεωρείται ότι δεν χρησιμεύει, ότι η αξία του είναι πάρα πολύ μικρή και ποιος είναι τελικά αυτός που ορίζει ποια είναι η τιμή του πολιτισμού των Ελλήνων για να ερώτηση. Το βγάλει και ως άχρηστο ή Μάλιστα. ευτελές ή αν υπάρχει, λέει, στην τελική και δεύτερο, μπορεί να γίνει εξαγωγή. Μάλιστα. Άρα, μου λέτε λοιπόν ότι από τη μία βγάζω κάτι ως συσταγωγικά άχρηστο, ένα αρχαιολογικό εύρημα από τη χώρα, και από την άλλη έρχομαι ως ιδιώτης να το εισάγω, να κάνω εισαγωγή. Να κάνω εισαγωγή, αλλά δηλώνοντας η ίδια τη τιμή που το βασίλειο της Ελλάδας τότε θα μου πληρώσει. Ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Αυτοί οι ιδιώτες, ποιοι μπορούσαν να ήταν εκείνη την εποχή, κυρία Δημητρίου?
ποιος μπορούσε να κάνει όλο αυτό το, να πούμε, αλυσβερίσει με τα αρχαία μας, εισαγωγές, εξαγωγές. Ποιοι ήταν αυτοί οι ιδιώτες? Κυρία Γκίκα, και εμένα είναι δική μου απορία αυτή, διότι είμαστε στο 1834, είμαστε 13 χρόνια μετά το 1821. Μάλιστα. Σωστά. Σωστά. Έχουν δώσει όλοι οι Έλληνες τις περιουσίες τους, έχουν δώσει και αυτοί που ήταν ακόμα στο εξωτερικό οι Έλληνες, που είχαν οικονομική άνεση, τις περιουσίες τους, για να μπορέσει να βγει εις πέρας αυτή η επανάσταση, η οποία μεταξύ μας είναι Έλληνές μου, δεν έχει λήξει και ποτέ. Ναι, μεν ξεκίνησε, αλλά τελικά από ό,τι βλέπουμε, δεν απελευθερωθήκαμε ποτέ από αυτούς. Πολύ σωστά, κυρία Δημήτριου, έτσι ακριβώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι τελικά εκείνη την εποχή, για εκείνη την εποχή δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά. Βγάζουμε συμπεράσματα μέσα από νόμους. Και όπως θα δούμε, τότε οι συνέλληνές μας θα πρέπει πραγματικά να κοιμόταν αγκαλιά με τα αρχαία των προγόνων μας. Θα έπρεπε όλος ο ελλαδικός χώρος να ήταν γεμάτος με αρχαία, και αυτό βγαίνει μέσα από την ανάγνωση του συγκεκριμένου νόμου. Μάλιστα. Άρα, τελικά βλέπουμε σήμερα ό,τι απέμεινε. Βλέπουμε ό,τι απέμεινε από τις εξαγωγές, εισαγωγές, εξαγωγές. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τον νόμο. Το ποιοι μπορούσαν να αγοράσουν, να πουλήσουν, ποιοι ήταν αυτοί που είχαν χρήματα εκείνη την εποχή. Ήταν αυτοί που ήταν στην κυβέρνηση, ήταν αυτοί που έφερε όφωνας, ήταν η εκκλησία, γιατί και η εκκλησία είχε περιουσία. Είχε κτήματα η εκκλησία, η οποία τα έδινε σε πολίτες για να τα καλλιεργήσουν. Όχι, δεν τα έδινε, να το διορθώσω. Τα έδινε ενοικίαζε. Με ενίκιο, τα ενοικίαζε. Μάλιστα. Σε απλούς πολίτες να σπείρουν, να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν ένα εισόδημα και να θρέψουν τις οικογένειές τους. Άρα η ιστορία μου λέτε... αυτό μας μαθαίνει, ότι οι πολίτες τότε πεινούσαν και προσπαθούσαν να επιβιώσουν μέσα από έναν πόλεμο, από μία επανάσταση. Οπότε κάποιοι άλλοι κάναν αυτές τις δουλειές, κυρία Δημητρίου. Ακριβώς. Μάλιστα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, να θυμίσω λίγο... Το άρθρο 76, αρχαιότητες, λέει, εντός της Ελλάδας, που δίνανται, λέει, χωρίς άδεια της κυβέρνησης, δεν δίνατε, συγγνώμη, χωρίς άδεια της κυβέρνησης, να βγουν εκτός της επικράτειας. Όμως, λέει, άδεια μπορεί να δίδυνεται από το Υπουργείο, το πρώτο Υπουργείο Παιδείας, το υποτυπώδες, όταν, για να επιβεβαιώσω αυτά που σας είπα, ναι, όταν τα κεντρικά και επαρχιακά μουσεία έχουν αντικείμενα αυτού του είδους και αυτής της ποιότητας, λέει, διπλά. Άμα είναι διπλά, δηλαδή, μπορούμε να τα δίνουμε. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά. Έχουμε δύο καριάτιδες, τη μία να τη δώσουμε. Πολύ εάν λογικό. Το αντικείμενο εισήχθη από την ξένη επικράτεια και την εισαγωγή του... τέλος πάντων, κρατήθηκαν κάποιοι όροι που είναι να δηλωθεί στο τελωνείο. Και τρίτον είναι όταν ο γενικός έφορος κηρύξει κατά το άρθρο 79 το αντικείμενο ασήμαντο. Αυτό που λέγαμε και πριν, αν είναι ασήμαντο. Ο έφορος διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγεται απευθείας στον βασιλιά. Μάλιστα. Σας θυμίζει κάποια σημερινή κατάσταση της χώρας μας? Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει κυρία αλλάξει τίποτα. Δημητρίου. Τίποτα απολύτως. Τα ονόματα ίσως έχουν αλλάξει, όπως το επικοινωνούν, και έχουμε και πλέον συσταγωγικά δημοκρατία, έτσι θέλουν να το λένε, με το ίδιο σύνταγμα, από ό,τι γνωρίζουμε. Και το ίδιο Σύνταγμα, όταν δεν αλλάζει το Σύνταγμα, γίνονται αναθεωρήσεις ενός Συντάγματος και δεν έχουμε πλέον μία συνταγματική βουλή και έχουμε αναθεωρητική βουλή, καταλαβαίνετε ότι τίποτα και δεν βάσει έχει νόμων αλλάξει. Και Συντάγματος δεν έχει αλλάξει τίποτα από το βασίλειο της Ελλάδος του τότε στο σήμερα. Μάλιστα.
Άρθρο 78. Αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να προχωρήσω στον νόμο. Προχωρήστε λίγο ακόμα και θα δούμε σήμερα, γιατί και στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε, να το ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Εντάχει, άρθρο 78. Εντός της επικράτειας συγχωρείται, δηλαδή μπορεί να γίνεται ελεύθερη η διάθεση και η πώληση και το εμπόριο ορισμένων αρχαιοτήτων, τέλος πάντων, τα οποία είναι σε ιδιοκτησία ιδιωτών. Μάλιστα. Μας το λέει ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το άρθρο 79, να προχωρήσουμε λίγο ακόμα, βλέπουμε, λέει, ότι η γνωστοποίηση, όταν ο Γενικός Έφορος κηρύξει εγγράφος ότι αυτές οι αρχαιότητες είναι ασήμαντες και περιττές στην επικράτεια, είναι περιττή η γνωστοποίηση από τον ίδιο τον έφορο. Δεν χρειάζεται. Αυτή όμως, λέει, η απόφαση πρέπει να γίνεται μόνον εφόσον το αντικείμενο επιθεωρηθεί από μία επιτροπή που είναι από τον Γενικό Έφορο και διορίζεται ή κάποιον που διορίζεται από αυτόν. Και έχει σημασία αυτό, γιατί αυτές οι επιτροπές, όπως είπα πριν, έρχονται απευθείας από το ίδιο το βασίλειο και από την ίδια την κυβέρνηση. Εάν έχουμε χρόνο, προχωράω και σε επόμενο άρθρο. Κυρία Δημητρίου, δυστυχώς ο χρόνος μας είναι αμήλικτος, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ. Θα συνεχίσουμε με αυτόν τον νόμο για να τον ολοκληρώσουμε. Ουσιαστικά, θέλετε να πείτε... Να επιβεβαιώσουμε αυτά που είπαμε στην αρχή και στους συνελληνές μας, να δούνε τα άρθρα, να δούνε τους νόμους. Έχει σημασία να τους αναλύουμε κάθε φορά, γιατί μέσα από έναν νόμο μας σκοτώνουν σιγά σιγά και βασανιστικά. Συνέλληνές μου, έχουμε διαδηλώσει για τα μνημόνια, έχουμε διαδηλώσει για το... Έχουμε πει όχι στο μνημόνιο και το κάνανε ναι. Έχουμε πει επίσης όχι στο όνομα, να δοθεί το όνομα Μακεδονία. Έχουμε πει πάρα πολλά όχι μέχρι σήμερα. Βλέπετε όμως ότι όσες διαδηλώσεις, όσες πορείες και να κάνουμε, οι νόμοι προχωρούν κανονικά. Την επόμενη φορά θα τελειώσουμε αυτόν τον νόμο, θα προχωρήσουμε και σε κάτι νέο και σαφώς στις επόμενες εκπομπές θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Θέλω να αφήσω το στίγμα από το Σεπτέμβριο στα σχολεία και αφορά πάρα πολύ σημαντικά θέματα των παιδιών μας. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Δημητρίου. Πραγματικά θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές. Εμείς, αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε πάλι στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να πούμε μόνο ότι η πραγματική φτώχεια τελικά είναι η έλλειψη της γνώσης, η κλοπή της γνώσης που όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβεί. Μέχρι όμως την επόμενη εκπομπή μας, εσείς μπορείτε να μπείτε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών, να ψάξετε, να ερευνήσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, λοιπόν, καλή συνέχεια.